κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα θα σας μιλήσει για το γυαλί. Είναι νησί. Ένα νησί που δεν το ξέρετε, είναι δίπλα στην Ίσυρο. Ένα νησί δίπλα στην Ίσυρο. Εκεί που ήταν ο Πολυβότης, ο τεράστιος, ο γίγαντας. Μόνο που γίγαντες έχουν πέσει στο μικρό γυαλί. Και όλα τούτα θα μας τα αποσαφηνίσει ο αρχαιολόγος που έκανε εκεί τις ανασκαφές, ο Αδαμάντιος Σάμψον. Αδαμάντιε, ξανά σε καλωσορίζω στην εκπομπή, στο Αρχείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Για το γυαλί. Πότε το γυαλί. Πας εκεί. Στο γυαλί πρώτο πήγα το δεκαετία του 70, 78, 79, μπόρεσα και πήγα εκεί στο γυαλί, γιατί τότε απαγορευόταν να μπεις μέσα. Το είχε η εταιρεία αυτή που υπάρχει και σήμερα ακόμα και εκμεταλλεύεται το γυαλί, την Ελαφρόπετρα, και τότε έκανε και έλεγχο μεγάλο για να μπεις μέσα. Πήγες ως αρχαιολόγος? Ναι, είπα ότι είμαι αρχαιολόγος. Ή ως τουρίστας? Σαν αρχαιολόγος, γιατί υπήρχε ένας έλεγχος τότε. Τι έλεγχος? Η εταιρεία πάει και λέει: είναι αρχαιολόγος, θέλω να δω κάποια πράγματα. Τι έλεγχος? Δηλαδή δεν είσαι ο Φινλανδός που πάει με την κάλτσα? Ναι, και το δεν πέδιλο. Μπορούσε να μπει ο καθένας, γιατί η εταιρεία αυτή φοβάται και τη βιομηχανική κατασκοπία, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και απέναντι στην Τουρκία, υπάρχει παρόμοιο ορυχείο Ελαφρόπετρας. Υπάρχει, ναι. Με Τουρκούς και είναι ανταγωνιστές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο, τέλος πάντων. Εγώ μπόρεσα μέσα σε μια μέρα να εντοπίσω τρεις νεολιθικές θέσεις στο νησί. Να δω την πηγή. Στο νησίδιο. Ναι, να δω και την απόθεση του οψιανού. Έχει ένα τεράστιο ένα κομμάτι που έχει πάρα πολύ καλό οψιανό. Βέβαια δεν είναι σαν της Μήλου, είναι χειρότερης ποιότητας. Και γι' αυτό δεν το είχαν χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ αυτό το υλικό. Μετά από αυτό έγραψα ένα άρθρο, δημοσιεύθηκε το 84. Και το 86 προκύπτει, αφού έχω φύγει πια από την εφορία, το 80 έφυγα, ήμουν εκεί 4 χρόνια, επιμελητής αρχαιοτήτων. Το 80 φεύγω, πηγαίνω στη Χαλκίδα και ξαφνικά, εκεί που σκάβω, είμαι στη Μάνικα, είναι μια γνωστή θέση έξω από τη Χαλκίδα, πρωτοελλαδική. Σκάβω ένα νεκροταφείο στη Μάνικα. Και είναι και λίγο αστείο αυτό, έχει λίγο... Βρίσκομαι μέσα σε έναν τάφο, ξαπλωμένος, γιατί ο τάφος ήταν υπόγειοι τάφοι, σαν μικρές σπηλιές. Mm-hmm. Ήμουν ξαπλωμένος μέσα και προσπαθώ να κάνω σχέδιο και να φωτογραφίσω τους σκελετούς. Η τάφη αυτή είναι του 2800... Τρίτη χιλιετία. Τρίτη χιλιετία, ναι. 3.000, 5.000 χρόνια τάφη, η οποία ήταν κλειστή. Ασύλλητη. Ασύλλητη όλοι, ναι. Είχε πολλά ευρήματα, πάρα πολλά ευρήματα, κυκλαδικά κυρίως. Είχε ειδόλια, είχε μαρμάρινα αγκία, είχε ένα σωρό ευρήματα, πάρα πολλά ευρήματα. Είμαι εκεί λοιπόν και σκάβω και ξαφνικά με φωνάζει ένας εργάτης και μου λέει: κάποιος σε γυρεύει. Βγαίνω έξω, βλέπω ένα κουστούμαρισμένο κύριο, περιποιημένο, και μου λέει: είμαι ο διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΕΤ. Και θέλω να συζητήσουμε. Αν μπορείτε να αναλάβετε την ανασκαφή στο γυαλί, γιατί λέει μας έχει κλείσει η αρχαιολογική υπηρεσία το ορυχείο εδώ και 3 μήνες, οι άνθρωποι που δουλεύουν in Siri αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα και πρέπει επηγόντως το από το Υπουργείο μου είπανε ότι εσείς επειδή έχετε πάει στο γυαλί απευθύνθηκα μου λέει και στην εφορία στη Ρόδο αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Του λέω, κοίτα να δεις άνθρωπο, μου λέει να πάμε, λέει τώρα μία μέρα. Του λέω, εντάξει, του λέω, κοίταξε, εγώ δουλεύω εδώ πέρα μέσα στα χώματα και σκοπεύω ακόμα να δουλέψω κανένα μήνα. Λέει, όποτε μπορείτε, ένα Σαββατοκύριακο να κατέβουμε στο γυαλί. Τέλος πάντων, πήγαμε μαζί, κατεβήκαμε μαζί κάτω. Το γυαλί λοιπόν, το σημείο που όμως είχε το πρόβλημα, που είχαν βρει, βρήκανε κάποια κεραμικά, κάποιοι εργάτες ντόπιοι εκεί, νησίροι, και κυκλοφόρησε ότι υπάρχουν αρχαία, ότι η εταιρεία σκάβει και βρίσκει αρχαία. Η εφορία με κάποιο σήμα στην αστυνομία έκλεισε το ορυχείο. Και υπήρχε, οι άνθρωποι πεινάγανε εκεί.
Λοιπόν, πράγματι, ανεβαίνω πάνω στο βουνό και δεν είχα πάει εγώ. Βλέπω παντού νεολιθικά, όστρακα κάτω. Είδα και κάτι κτηριάκια, κάποιους τοίχους. Μου ήταν λίγο δύσκολο να φύγω. Είχα οικογένεια κιόλας στη Χαλκίδα. Έμενα κάποια χρόνια ήδη εκεί. Και τελικά λέω εντάξει, θα το οργανώσουμε να πάμε να κάτσουμε 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα, να δούμε τι συμβαίνει. Και παίρνω εργάτες από τη Χαλκίδα, της υπηρεσίας εργάτες, έμπειρους, οι οποίοι δουλεύανε part-time αυτοί κατά καιρούς, όταν είχαμε ένα σκαφί δουλεύανε. Τους παίρνω, τους πηγαίνω στο γυαλί και αρχίζουμε την ανασκαφή. Στην αρχή δεν βρίσκαμε σχεδόν τίποτα. Βρίσκαμε σκόρπια πράγματα. Κάτι όστρακα εδώ, οξυανό πιο πέρα. Άρχισα να γυρίζω μέσα στα δάσος. Είναι δάσος το γυαλί. Το γυαλί είναι ένα δάσος πεύκο. Ένα είδος πεύκου, χαμηλού πεύκου. Και η εταιρεία φυσικά για να κάνει τις εξορίξεις που βγάζει την ελαφρόπετρα καταστρέφει το δάσος. Εντάξει, φέρνει συνάλλαγμα όμως στο δημόσιο, στο κράτος. Προφανώς η δασική υπηρεσία επιτρέπει και κόβουν το δάσος. Λοιπόν, μέσα στα πεύκα έσκαβα, περπατούσα και είχε πευκοβελόνες. Σε κάποιο σημείο σκόνταψα πάνω σε μια πέτρα. Τυχαία δηλαδή. Φέρω ξανά εργάτη, φέρω τον κασμά εδώ. Δεν υπάρχει τυχαιότητα στο σύμπαν, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Εάν δεν έψαχνα μέσα στο δάσος, δεν βρίσκαμε τίποτα. Ακριβώς. Εκεί είχε δασώσει πολύ το μέρος. Ήταν το σημείο που ήταν ο οικισμός. Ήρθα εκεί με ένα κασμά, το σκάβι, βρίσκουμε μια δεύτερη πέτρα και μια τρίτη πέτρα, καταλαβαίνω ότι είναι τείχος. Οπότε έρχεται όλο το συνεργείο εκεί, κόβουμε τα πευκάκια, ήταν μικρά τα πευκά, τα κόψαμε και αποκαλύφθηκε αυτό το κτίριο, το οποίο έχει δύο χώρους. Ένα κύριο χώρο που θα ήταν σπίτι και ένα άλλο χώρο σαν αυλή, το οποίο μπορεί να έχει άλλες χρήσεις, ας πούμε. Και ένα άλλο πολύ μικρό χώρο σαν κουζίνα, γιατί εκεί βρήκαμε μαγειρικά σκεύη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρίσκουμε ένα τρίχωρο οικοδόμημα, ναι. Στο πουθενά στο τίποτα πάνω στο νησάκι στο γυαλί, το οποίο εκ πρώτης τι εποχής είναι αυτό, πότε κατοικήθηκε αυτό? Αυτό είναι τέλος νεολιθικής και... Άντε πάλι. Πώς πας και πέφτεις δεν πάνω. Έχουμε κάνει απόλυτη χρονολόγηση, γιατί δεν βρήκαμε, δυστυχώς δεν βρήκαμε κάρβουνα. Ναι. Δεν βρέθηκε κάρβουνο. Με την τυπολογία των Αγίων όμως βγάλαμε μια ηλικία γύρω στο 4.000 κάπου εκεί. Προ Χριστού ή 6.000 χρόνια πριν από σήμερα. 6.000 χρόνια πριν από σήμερα. Ακριβώς, ναι. 6.000 χρόνια πριν από σήμερα και ναι. Είναι μια τυχαία μοναδική κατοίκηση στο γυαλί ή υπάρχουν κι άλλα? Ναι, γύρω από αυτό όμως, επειδή είχαμε κάνει ήδη πριν από αυτό, πριν βρούμε αυτό, είχαμε κάνει κι άλλες τομές, εκεί βρέθηκαν κομμάτια από κτίρια. Τμήματα κτηρίων. Άρα ήταν ένα οικισμό. Πολύ ωραία ευρήματα όμως. Πολύ ωραία ευρήματα. Όταν λες πολύ ωραία ευρήματα. Σπάνια και πολύ σπάνια ευρήματα. Βρέθηκαν δύο χιτήρια χαλκού. Δύο πύληνα αντικείμενα. Τα οποία είχαν. Ήταν μακρόστενα. Είχαν μια τρύπα στο πίσω μέρος όπου έμπαινε ξύλο. Με αυτά λιώναν το μετάλλευμα του χαλκού. Δηλαδή μάλιστα. Έχουμε καμίνευση χαλκού. Ήδη από το τέλος της νεολιθικής περίοδου. Δεν είναι εποχή χαλκού, είναι νεολιθική περίοδος ακόμα. Ναι. Προφανώς ο χαλκός αυτός. Καλά, παίζουμε με τις λέξεις τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το πιθανότερο να ερχόταν από τη Μικρά Ασία. Όμως, ένας Άγγλος πολύ διάσημος αρχαιομέτρης που μελέτησε τα δείγματα, μέσα αυτά είχαν υπολείμματα χαλκού. Είχαν ψήγματα χαλκού, είχε παραμείνει ο χαλκός μέσα. Και από αυτά έβγαλε ότι είναι από το Λαύριο. Mm-hmm. Αλλά από το Λαύριο, στην Ίσυρο. Ναι, είναι λίγο κάπως περίεργο. Από το Λαύριο να έφτασε στο γυαλί. Παρόλο που απέναντι είναι κοντά η Τουρκία και έχουμε πηγές χαλκού πάρα πολλές. Λοιπόν, μετά τον επόμενο χρόνο, κράτησε ένα μήνα ένα σκαφί, πήγαμε και τον επόμενο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο αποτελειώσαμε το κτίριο, το ολοκληρώσαμε. Το σχεδιάσαμε και δημοσίευσαμε και ένα βιβλίο. Νεολιθική κατοίκηση στο γυαλί νησίρου. Παράλληλα ψάχνοντας, περπατώντας, βρήκαμε ένα νεκροταφείο του οικισμού. Σίγουρα ήταν νεκροταφείο, απέχει όμως αρκετά μακριά, αλλά προφανώς οι άνθρωποι δεν πήγαιναν δίπλα
να θάψουν τους νεκρούς, πηγαίνανε αρκετά μακριά. Αυτό το είχε γύρω στους 70-80 λάκους, τάφους, ομοιόμορφους, κεραμική γύρω, νεολιθική παντού. Δεν βρήκαμε σκελετούς όμως. Δεν υπήρχε σκελετός. Όχι. Υπήρχε μια... Είναι δυνατόν ή κάτι άλλο. Δεν βρέθηκαν σκελετοί. Γιατί? Μπορεί ελαφρόπετρα. Υπάρχει μια τέτοια άποψη από κάποιους ειδικούς ότι η ελαφρόπετρα καταστρέφει τα κόκαλα. Μιλάμε και για 6.000 χρόνια τώρα, έτσι. Ποσά χρόνια. Αλλά είναι και το άλλο. Δεν είχαν κτερίσματα μέσα στον τάφο. Τα αγγεία το πιο έχει. Πιθανό είναι ότι αυτοί οι τάφοι που σκάψαμε εμείς είχαν σκαφτεί στο παρελθόν από κάποιους ντόπιους που πηγαίναν εκεί με τα κοπάδια τους. Γιατί οι τάφοι δεν είχαν ούτε πλάκα από πάνω. Ήταν γεμισμένοι με ελαφρόπετρα. Και έτσι τους εντοπίσαμε. Προφανώς είχαν σκαφτεί. Λάθρανα σκαφή. Λάθρανα σκαφή. Θες να πεις. Ναι. Ή από ντόπιους ή από απέναντι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά η φυγάδευση των σκελετών. Γιατί ο σκελετός δεν μπορεί να λιώσει με όλα τα κόκαλα. Εδώ μιλάμε για μια απαγωγή σκελετών, να μην το πω μπορεί αλλιώς. Να πετάξαν και τους σκελετούς έξω. Για ποιο λόγο? Εγώ θα σου έλεγα. Συνήθως ότι... δεν το κάνουν αυτό. Παίρνουν τα ευρήματα και φεύγουν. Ειδικά ένας Έλληνας δεν το κάνει και ποτέ για τον Έλληνα τα οστά. Αλλά την ερωτική περίοδο δεν βάζουν πολλά. Δεν έχουν εκτέρισματα. Mm-hmm. Έχει διαπιστωθεί αυτό και στη Τζιά. Mm-hmm. Που έχει πάλι έναν οικισμό και ένα νεκροταφείο. Βρήκανε σε ένα-δύο τάφους κάτι. Mm-hmm. Οι άλλοι ήταν άδειοι μέσα. Αυτά τα ευρήματα, εκτός από τη δημοσίευση του βιβλίου, πού είναι? Όλα αυτά είναι στο βιβλίο μέσα. Πού πήγαν τα ευρήματα? Τα ευρήματα, ναι. Τα ευρήματα. Έγινε μια αποθήκη εκεί της εταιρείας και μας δώσανε μια αποθήκη. Το κάναμε ένα μικρό μουσείο εμείς εκεί, εργαστήριο. Και συντηρούσαμε και όλα τα ευρήματα. Αυτό παρέμεινε αρκετά χρόνια και ήταν κλειδωμένο. Η εταιρεία το προστάτευσε, μπορώ να πω. Εντάξει. Και κατόπιν όλα αυτά πήγανε στο μουσείο που έγινε στην Ίσυρο πριν από κάποια χρόνια. Έγινε ένα μουσείο μικρό. Δηλαδή μείνανε σε μια αποθήκη ενός ιδιώτη για, ναι, πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Με συνθήκες που δεν ξέρουμε αν είναι επιστημονικά σωστές, ενώ υγρασίας και λοιπά και το ένα και το άλλο. Και όλα αυτά για το κράτος ήταν μια χαρά, επιτρεπτά, ωραία, έτσι, όλα καλώς καμωμένα. Θα μπορούσαν να πάνε στη Ρόδο, mm-hmm. αλλά είναι και λίγο μακριά να πάνε στη Ρόδο. Σκεφτήκαμε αυτή τη λύση. Αυτή είναι μια λύση, εγώ μιλάω για το κράτος τι κάνει. Αυτή είναι μια λύση, πρόχειρη να τα βάλουμε εδώ για κανένα μήνα μέχρι να φτιάξουμε κάτι, αλλά όχι να τα κρατήσει ο ιδιώτης κάποια χρόνια. Αυτό είναι εμένα, εγώ εκεί τρελαίνομαι, καταλαβες. Που δεν ξέρω και τι. Εντάξει, τα κάνει και πώς τα κάνει. Και τα ευρήματα τα πολύ σημαντικά, πολύτιμα δηλαδή ευρήματα τα οποία... Για σένα, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια σου. Για την Ίσυρο όμως και για το γυαλί είναι σημαντικά. Έτσι. Σημαντικά, ναι, γιατί είναι... Η ιστορία τους. Ο πολιτισμός τους, η προϊστορία τους κλπ. Και βρίσκεται αυτό το οίκημα, αυτό το κτίριο, βρίσκεται και ο οικισμός. Τώρα τελευταία όμως εγώ έχω ασχοληθεί και έχω λάβει καταγγελίες και έχω δημοσιεύσει στο Αρχείο Πολιτισμού ότι το ΚΑΣ θέλει να τον πάρει το σπίτι αυτό, το πάει βόλτα, να το σηκώσει, να το πάει αλλού, να το μεταφέρει γιατί η εταιρεία θέλει να σκάψει. Δεν ξέρω, το βάλει σε κανένα πλοίο πάνω να το κάνει κρουαζιέρες και να το βλέπει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι θα το κάνει. Θέλει να μετακινήσει ένα νεολιθικό σπίτι. Ναι, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Μόνο... Έχουμε περιπτώσεις κάποιες εκκλησίες μικρές που τις μεταφέρανε, κάτι τέτοια έχουν ακουστεί στην Ελλάδα. Αυτές είναι βυζαντινές με πέτρες, μεγάλα αγκονάρια που μπορείς ίσως, ας πούμε, να πεις ότι δεν ίσως ξέρω αν πετύχει. Είναι βυζαντινές, μπορεί να είναι ένα εκκλησάκι που χτίστηκε πριν από 100 χρόνια. Αλλά αυτό έχει μια κάποιο δομή. Βόλευε να το μεταφέρει, ενοχλούσε μάλλον. Έχουν γίνει κάτι τέτοια. Όμως αυτό εδώ θέλει... δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα δομικό υλικό, ναι, το οποίο μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο. Αυτό το είχε συζητηθεί με την εταιρεία ήδη από δεκαετία του 90 που ήμουν στο γυαλί. Γιατί μετά εμείς συνεχίσαμε στο γυαλί, δεν φύγαμε. Όλα τα χρόνια μετά πηγαίναμε, παίρναμε άδεια. Άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Κάναμε αρχαιο... πώς το λένε...
εθνοαρχαιολογικές έρευνες. Γιατί πάνω στο γυαλί έχει πολλά μαντριά, έχει πολλά τυροκόμια, έτσι τα λένε εκεί, που πήγαιναν από την Ίσυρο το χειμώνα και μέναν απάνω εκεί στο γυαλί. Κάνανε μια μετανάστευση εσωτερική, κοντινή εκεί, μέναν όλο το διάστημα και είχαν τα κοπάδια τους και καλλιεργούσαν κιόλας. Το καλοκαίρι ξαναγύρναν πάλι στην Ίσυρο. Λοιπόν, πολλά χρόνια περπατήσαμε όλο το νησί, δεν είναι και τεράστιο, αλλά κάθε χρόνο βρίσκαμε καινούργια πράγματα. Και εντάξει, μετά στο τέλος έβγαλα και ένα βιβλίο για την εθνοαρχαιολογία του γυαλιού, το 97. Η εταιρεία από τότε, από το δεκαετία 90, έλεγε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το κτίριο, γιατί έχει αυτό το βουνό. Τι ενοχλούσε τώρα αυτό το κτίριο. Γιατί λέει, προχωράμε λέει, με ταχύρυθμο και έχουν φάει ήδη το μισό. Το μισό νησί έχουν φάει. Και δεν σταματάνε κάπου δηλαδή αυτοί. Δηλαδή θα το φάνε όλο το νησί. Σε 50 χρόνια δεν θα υπάρχει το νησί αυτό δηλαδή. Και από τη στιγμή που βγήκε το κτίριο, είπαμε ότι γύρω από το κτίριο θα έχει μια ακτίνα 500 μέτρα. Το υπόλοιπο μπορεί να δουλεύει η εταιρεία. Ναι. Εκεί λοιπόν είχε επιφανειακά αρχαία, κάναμε και εκεί κάποιες τομές, αλλά δεν βρήκαμε από κάτω τίποτα. Πού και πού σκόρπια, κεραμικά. Προφανώς εκεί καλλιεργούσαν αυτοί, ζούσαν οι άνθρωποι εκεί γύρω και άφηναν κάποια υπολείμματα, έσπαζε ένα κατάτι, έχουμε κάποια κεραμικά. Λοιπόν, εκεί μπορούσαν και δουλεύανε. Είπαμε να μείνει το νεκροταφείο, να μην το φάνε, και το κτίριο φυσικά να μείνει εκεί που είναι. Το κτίριο ξενοχλούσε όμως. Εμένα μου έχουν έρθει, πώς λένε, στο ΚΑΣ ενημερώσεις για να παρευρεθώ, γιατί θέλουν, λέει, θα συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς ενός μιας νεολιθικής οικίας. Η οποία μεταφορά, σαν θέμα στο ΚΑΣ, δεν φαίνεται μεταφορά. Φαίνεται αξιοποίηση του νεολιθικού κτιρίου. Η μεταφορά δηλαδή έχει μπει ως αξιοποίηση νεολιθικού κτιρίου. Ωραία, στο γυαλί Ισύρου. Σε ρωτάω και εγώ δεν παίζω με τις λέξεις. Θα μεταφερόταν ναι ή όχι. Φυσικά. Τη μεταφορά την κάνανε αξιοποίηση. Το κατά την άποψή σου είναι αξιοποίηση. Όχι φυσικά. Γιατί είναι καταστροφή. Υπάρχει κίνδυνος. Ποιος κίνδυνος ελοχεύει να πάρεις ένα τέτοιο δομικό, ένα τέτοιο οίκημα με αυτό το δομικό υλικό που στην ουσία δεν είναι πέτρα, είναι κάτι ανάμεσα σε πέτρα και χώμα, και με ποια πιθανότητα να το πας. Πού να το πας και να μην σπάσει αυτό, να μην θρηματιστεί. Κοιτάξτε, όσες μεταφορές έχουν γίνει που ξέρουμε στην Αίγυπτο, εκεί έχουν μεγάλους λιθόπλυνθους, τετραγωνισμένα ορθογώνια κομμάτια, τα οποία τα αριθμούν, επαναβάζουν αριθμούς, τα φωτογραφίζουν πριν και πάνε και τα στείνουν σε ένα άλλο μέρος. Έχει γίνει στο Ασουάν κάτω. Ναι. Έχουν γίνει τέτοια. Αλλά με ογκόλυθους τεράστιους. Δεν μιλάμε όμως για κοινές πέτρες, απλές πέτρες, οι οποίες δεν συνδέονται. Δεν συνδέονται με κονίαμα. Αν δεν είχε καν κονίαμα, όχι, έτσι. Όχι. Δεν βάζω. Το πολύ πολύ να βάζαν κάποια λάσπη αυτοί οι άνθρωποι, αλλά από τότε με τα χρόνια δεν υπάρχει. Είναι σκέτες πέτρες. Οπότε αυτές οι πέτρες πώς θα τοποθετηθούν στη θέση που θέλουν να τα πάνε. Μετά δεν μπορούν να μεταφέρουν. Κάτι που δεν έχει θεμέλια. Το δάπεδο μέσα. Δεν είναι μόνο ο τείχος. Είναι και το δάπεδο, το οποίο δάπεδο. Θέλει έρευνα καταρχάς. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει πρώτα μια έρευνα γύρω-γύρω με προσοχή και μετά να αποφασίσουμε αν θα μεταφερθεί. Γύρω από το κτίριο υπάρχουν κτίρια άλλα, τα οποία ήδη τα έχουμε ερευνήσει εν μέρη. Διαταράσσεται το πεδίο εκεί πέρα, άμα γίνει αυτή η επέμβαση. Δύο. Έχουμε ένα πεδίο ανασκαφής. Αν πάρουμε ένα κτίριο από εδώ και το πάμε παραπέρα, με ό,τι μηχανήματα βάλουμε, γερανούς, ξέρω εγώ, πλατφόρμες, σιδηρόδρομο, τι θα όχι, βάλουμε. Μπορεί εκεί να φέρουν δίπλα τα μηχανήματα και να το φορτώσουν σε κομμάτια, από ό,τι λένε. Τι μηχανήματα θα φέρουν εκεί πέρα να το φορτώσουν. Εσύ ξέρεις το χώρο. Πλατφόρμες, μια πλατφόρμα μεγάλη, ας πούμε. Είναι η Ιταλίκα. Ωραία, μια πλατφόρμα μεγάλη, με γερανό δηλαδή. Ναι, με γερανό. Θα πάρουν αυτό που είναι σκόρπιες πέτρες που δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Αυτός ποιος την έχει αυτή τη φαϊνή ιδέα ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό το κάνει η τεχνική της εταιρείας. Ναι. Η εταιρεία αυτή έχει τεχνικούς μέσα, έχει μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Τέτοιους φωστήρες έχει αυτή η εταιρεία που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία να κάνουν μεταφορά κτηρίου. Αυτοί ξέρουν να σπάνε πέτρες και να βγάζουν ελαφρόπετρα. Ξέρουν να μεταφέρουν και κτίρια νεολιθικής εποχής. Θα ήταν πολύ χρήσιμη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα ήταν
Καταρχάς, ναι, εγώ έχω τονίσει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα πρώτα, γιατί επειδή υπάρχουν γύρω στο χώρο και άλλα μικρά κτίρια, θέλει μια μικρή ανασκαφή να διαπιστώσεις αν αξίζει καν, δηλαδή κανονικά, γιατί αυτό θα καταστραφεί. Θα πάνε εκεί, αφού φύγει το κτίριο, θα πάνε και θα βάλουν μπουλντόζες και θα φάνε όλο αυτό το λόφο, το βουνό, για να βγάλουν την ελαφρόπετρα από κάτω. Ενώ μπορούν να δουλέψει η εταιρεία, θα μπορούσε να προτείνει κανείς άλλους χώρους. Αφού έτσι κι αλλιώς το κομμάτι αυτού του νησιού είναι δύο κομμάτια που ενώνονται με ένα στενό λαιμό. Το ένα από εκεί έχει περλίτη, το άλλο έχει ελαφρόπετρα. Αυτοί τρώνε την ελαφρόπετρα. Τουλάχιστον θα το φάνε αυτό το νησί, αλλά σε μέρη που δεν έχει αρχαία, δεν έχει τίποτα. Πες μου ναι. Κάτι. Εγώ παραβρέθηκα σε αυτή τη σύσκεψη του ΚΑΣ. Ναι. Ήμουν εκεί. Άισου. Και είναι παλιά ιστορία, δεν είναι τωρινή. Μα είπαμε ότι αυτή η ιστορία άρχισε... Όχι γύρω... στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ πήγε το 2020, κάπου εκεί πήγε. Ναι, αλλά εγώ ξέρω και το άλλο πράγμα που δεν το ξέρω πολλοί κόσμος, ότι το ΚΑΣ άρχισε να συνεδριάζει από το 2020, τόσα για χρόνια αυτό πριν, το θέμα. Για το θέμα αυτό. Και το οποίο έχω παραστεί. Ναι, ναι. Και έπαιρνα αναβολές. Σαν ανασκαφέας του γυαλιού, ναι, πήγα τότε. Καταρχήν, πριν πάμε εκεί, ναι. Μπαίνοντας μέσα, την ώρα που συνεδριάζει το ΚΑΣ, σε πιάνει ένα ψύχος, ένα ψυγείο, είναι λίγο ένα ιγκλού κατάσταση εσκιμών, ή μου φαίνεται εμένα κάθε φορά που πάω. Είναι δηλαδή σαν το ένα... Το περιβάλλον. Ναι, ναι, ένα, σαν ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις σε ένα ψυγείο, πώς είναι αυτά που έχουν τα κρέατα, ρε παιδί μου, μέσα, οι χασάπιδες. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα, είναι προσωπική. Έχει πολυκοσμία μέσα, έχει ναι. Πάρα πολλά μέλη. Ναι. Έτσι. Με πρόεδρο πάντα... Το Γενικό Γραμματέα. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ναι. Ο οποίος θα εισηγηθεί κάτι στον Υπουργό, ο οποίος τον έχει διορίσει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το 2000-2001 γίνανε αρκετές συνεδριάσεις, δεν προχώρησε το θέμα και παρέμεινε έτσι, πάγωσε. Mm-hmm. Και το ανακοινήσανε πριν από 2 χρόνια. Και ενώ τότε ήμουνα εκεί πέρα... Μίλησα και είπα και έδειξα τους χάρτες και τους έδειξα που θα μπορούσε η εταιρεία να προχωρήσει και να μην πειράξει το κτίριο. Και είχαμε ζητήσει το κτίριο να σκεπαστεί με ένα στέγαστρο, γιατί μαζεύει ελαφρόπετρα. Η ελαφρόπετρα είναι στον αέρα όλη αυτή, η σκόνη. Σκόνη. Και μαζεύει απάνω μισό μέτρο, ένα μέτρο πολλές φορές και καλύπτεται. Και σκεφτόμασταν πολλές φορές ότι μπορεί να πάει μια μπουλντόζα χωρίς να καταλάβει ότι είναι το κτίριο και να το σηκώσει. Γιατί φαινότανε. Δηλαδή σκεπαζόταν. Από τα σκόνη σκεπαζόταν. Λοιπόν, σε ένα άγγραφο που έκανα στο ΚΑΣ, λέω τώρα ότι θα έπρεπε να μην είχαν καλέσει. Δεν φτάνω στο τώρα, θα πάμε στο τώρα. Εγώ άκουσα ναι. Ότι πολλές φορές ότι υπόθηκε, σιγά μωρέ πώς κάνετε έτσι για ένα μαντρί. Έχω ακούσει ναι. Εγώ. Αυτό ακούστηκε, βέβαια εγώ δεν το έχω ακούσει ο ίδιος. Κάποιο μέλος του ΚΑΣ το ανέφερε ότι μία αρχαιολόγος... Τα ξέρω, τι μου λες τώρα. Μία αρχαιολόγος, γνωστή αρχαιολόγος, έφορος κιόλας για κάποια εφορία, είπε ότι αυτό δεν είναι, αυτό το κτίριο που έσκαψε ο Σάμψον είναι ένα μαντρί. Και το είπε, και αυτό πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά κιόλας. Ναι, πρέπει να αναζητηθούν τα πρακτικά. Ερώτηση, προς αρχαιολόγο, ένα μαντρί... 6.000 χρόνων είναι κάτι που πρέπει να το καταστρέψω και να το πετάξω. Δηλαδή, το όχι, λέω... δεν είπε ότι είναι 6.000 χρόνων μαντρί. Α, σύγχρονο είπε. Είπε ότι είναι ένα σύγχρονο μαντρί, τωρινό μαντρί είπε ότι είναι. Α, του ασχέτου δηλαδή. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι μάλιστα, απαράδεκτο. Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι να είπε ότι είναι. Η κυρία αυτή, ας πούμε. Εγώ νόμιζα ότι είναι. Λέγεται ότι είναι προϊστορική αρχαιολόγος, επίτιμη έφορος αυτή τη στιγμή. Okay. Έχει φύγει, έχει πάρει σύνταξη. Ακόμα μεγαλύτερο το λάθος δηλαδή. Και είπε αυτό το πράγμα. Και φοβάμαι ότι η γνώμη της επηρέασε μέλη του ΚΑΣ που δεν είναι αρχαιολόγοι και στο τέλος ψηφίσανε όλοι να φύγει το κτίριο, να αξιοποιηθεί. Τι εννοεί να φύγει το κτίριο. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούν με την έννοια της αξιοποίησης. Αυτό ακριβώς. Να φύγει, να πάει πού. Άντε, δηλαδή, νομίζω ότι αν οι πέτρες τις πάρουν και τις πάνε σε ένα μέρος και τις στήσουν σε ένα άσχετο μέρος. Τελειώσανε. Δηλαδή μεταφέραν το κτίριο. Το κτίριο δεν είναι μόνο οι πέτρες. Είναι η επίχωση του κτίριου. Ο περιβάλλον χώρος. Ναι, ο περιβάλλον χώρος και
μέσα το κτίριο δένει με το δάπεδό του. Το δάπεδό του είναι απείραχτο. Εγώ είδα φωτογραφίες. Το δάπεδο πώς θα το σηκώνανε δηλαδή? Θα βρουν έναν τρόπο να πάρουν και τις πέτρες και να πάρουν σιγά σιγά κομμάτια και να το μεταφέρουν. Πάντως... Όπως τα ψηφιδωτά, πώς θα μεταφέρουν τα ψηφιδωτά, κομμάτια θα μεταφέρουν. Ναι, δεν μιλάμε για δάπεδο. Πάντως θα είναι πρωτότυπη εργασία αυτή, η οποία θα πρέπει να πάρει κάποιο Νόμπελ και αυτοί οι άνθρωποι που θα την κάνουν θα πρέπει μετά να είναι περιζήτητοι σε όλες τις ανασκαφές του πλανήτη Γη, έτσι. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι εγώ. Ναι, και δεν είναι σωστό τώρα να. Να αποκολλήσει ένα κτίριο και να το πας να το πετάξει ένα μέρος προκειμένου η εταιρεία να πάρει το υλικό από κάτω. Ναι, γιατί πέραν τούτου έχουμε άντε παιδιά και το προσπαθούμε να το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί κάποιος θέλει να πάρει ελαφρό μυαλόπετρα. Έτσι λέω εγώ. Ναι, ελαφρό μυαλόπετρα. Θέλει να δουλέψει εκεί πέρα και την ενοχλεί. Την ενοχλεί αυτό. Την ενοχλεί μια ιδιωτική εταιρεία ένα νεολιθικό κτίριο. Και εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε συσκέψη επί συσκέψεων. Είναι χειριγμένο κτίριο, είναι αρχαιολογικός χώρος. Για να πάρει η άδεια εταιρεία μετά την ανασκαφή που έκανα εγώ και να δουλέψει, πέρασε από το ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ είπαν ότι το κτίριο αυτό παραμένει με ακτίνα προστασίας τόσων μέτρων γύρω, 500 μέτρα είχαμε πει. Εγώ το είχα εισηγηθεί. Και τι αλλάζει λοιπόν, τώρα το παίρνεις, δηλαδή τι αλλάζει, αναιρείς λοιπόν την απόφαση του Υπουργείου. Ένα πράγμα μπορεί να αλλάξει μια τέτοια απόφαση. Από μια απόφαση που λέει αυτό σε μια άλλη απόφαση που λέει το σηκώνεται. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να αλλάξει και κινεί το πλανήτη Γη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ξέρουμε ποια είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι σε ένα μικρονήσι, γιατί το γυαλί είναι από τα χαρακτηρισμένα μικρονήσια του τόπου μας, έτσι, του Αιγαίου μας. Πόσο σημαντικό είναι για σένα, σαν επιστήμονας, σε ένα μικρονήσι να βρούμε οικισμό 5, 6, 7 χιλιάδων χρόνων? Πόσο σημαντικό είναι? Μα και τα άλλα μικρονήσια που υπάρχουν στο Αιγαίο, ιδίως στην περιοχή εκεί της, γύρω από την Ίσυρο, έχουν γίνει επιφανειακές έρευνες από εμάς. Το διάστημα που σκάβαμε τότε, πηγαίναμε με ένα καΐκι, τα έχουμε γύρει σε όλα τα νησιά. Όλα είναι γεμάτα νεολιθικά κτίρια πάνω. Ένα μάλιστα που είναι δίπλα στο γυαλί έχει δύο αρχαίους πύργους. Ναι. Του 4ου αιώνα. Ναι, ξέρω ποιο λες. Ναι. Υπεργούσα. Υπεργούσα λεγόταν. Υπεργούσα και από την λένε Υπεργούσα. Ναι. Και όλα τα νησάκια. Εγώ είχα ένα πρόγραμμα ερημονησίδων του Αιγαίου, το οποίο το χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Αιγαίου, δεκαετία 90. Και έχω ερευνήσει όλα τα νησάκια του Νοτίου Αιγαίου και της Μυκόνου και μέχρι και πιο βόρεια, ας πούμε, πάνω, γύρω από την Ικαρία, όλα αυτά. Σε όλα τα νησιά έβρισκες πάντα καλά πράγματα, πάντα αρχαιότητες, προϊστορικά κυρίως, και βυζαντινά έβρισκες απάνω. Λοιπόν, το κάθε νησάκι έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει το δικό του βιότοπο. Mm-hmm. Σε έρευνες αυτές είχα πάντα και κάποιον επιστήμονα, ειδικό επιστήμονα που μελετούσε τη χλωρίδα και την πανίδα, που καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, πάντα πηγαίναμε μαζί, αυτός έβρισκε τα δικά του πράγματα και εμείς κάναμε την έρευνα την αρχαιολογική. Λοιπόν, πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτά τα μικρονήσια να έχουν κατοίκηση αυτού του βάθους? Τα μικρονήσια παίζανε ένα ρόλο, τον οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα μικρονήσια ήταν μια εποχική μετανάστευση, γινόταν κάθε χρόνο από τα μεγάλα νησιά όπως είναι η Νήσιρος, ναι, και η Κος. Λοιπόν, το νησάκι του Γυαλιού είναι στη μέση. Και οι ερημονησίδες που είναι γύρω, Περγούσα, Ψηλή. Ναύσταθμοι, τι ήταν? Δηλαδή, για να σταματήσουν. Οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε στα μικρά νησιά, αυτό που λέω το χειμώνα, που βρέχει και μπορούν να σπείρουν. Και πάνε και τα ζώα πάνω και έχει τροφή επάνω, έχει κλαρί να φάνε. Και γίνεται μία transhumance, έτσι λέγεται. Αυτό είναι ένας όρος διεθνής. Εγώ τη λέω island transhumance. Υπάρχει και transhumance στην υπηρετική Ελλάδα, mm-hmm, όπου παίρνουν τα κοπάδια και τα ανεβάνουν στα βουνά. Οι βλάχοι, Σαρακατσάνοι. Σαρακατσάνοι και τα λοιπά. Ναι. Μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε μία island transhumance. Πάνε από το μεγαλύτερο νησί στα μικρότερα νησιά. Παράδειγμα, υπάρχει η Χάλκη, ένα νησί που είναι σχετικά μικρό. Γύρω από τη Χάλκη υπάρχουν
Καμιά τριανταριά ερημονησίδες. Είναι η άλλη μια και είναι και πολλά πολλά μικρά νησάκια ενδιάμεσα. Αυτά τα έχω γυρίσει όλα με κάποια βάρκα, με κάποιο που είχε εκεί μια βάρκα στη Χάλκη. Όλα είχαν νεολιθικά επάνω. Μάλιστα. Είχαν και νεότερα βέβαια, αλλά κυρίως είχαν πρώιμα πράγματα. Και θα μπορούσε ας πούμε, λίγο τραβηγμένο αυτό που θα πω, αλλά θα μπορούσε ο τοπικός δήμος, η τοπική κοινότητα του μεγάλου νησιού να μοίραζε με κλήρο ή με νομή. Όπως ναι, αυτό που... ναι, αυτά τα νοικιάζουν τα νησάκια, ναι, από το Δήμο. Ναι. Από το Δήμο της Χάλκης ή από το Δήμο Νησίρου. Mm-hmm. Πληρώνεις κάποιο, βγαίνεις στον πληστηριασμό. Θα μπορούσε αυτό να γινόταν, λοιπόν, και τότε. Και δηλαδή. Μου έκανε εντύπωση ότι ο ψαράς αυτός με τη βάρκα του, σε κάθε νησί που πηγαίνα, μου έλεγε, εδώ πάνω μου λέει, φέρνω 10 γίδια. Ναι. Πηγαίναμε στο άλλο νησάκι, μου λέει, αυτό είναι πολύ μικρό. Εδώ του λέω, πόσα γίδια βάζατε, πόσα πρόβατα ας πούμε, 5 μου λέει σε αυτό. Άκου, είχαν υπολογίσει τη δυναμικότητα του κάθε νησιού, το χειμώνα θα τρώγε το χορτάρι και θα τελείωνε το χορτάρι. Το χρόνο ξανά βγάζε άλλο χορτάρι. Δηλαδή είναι κάτι παρόμοιο λοιπόν, μπορεί να γινόταν και την προϊστορική εποχή. Ακριβώς, αυτό είπα τώρα. Ναι. Εκμεταλλευόντουσαν και το κάθε μικρό νησάκι, γιατί είχε διατροφικές πηγές επάνω. Mm-hmm. Και το κάθε ένα είχε διαφορετικά φυτά. Προφανώς. Ναι. Οπότε θα βγάζε το φυτό άλλο κρέας, άλλο γάλα, άλλη γεύση, άλλα διάφορα πράγματα. Ναι, ναι, είχε... Και τα φυτά θα μπορούσαν να είχαν και άλλες χρήσεις. Χημικές, δηλαδή εννοώ βοτανικές, βοτανολογικές κλπ. Οπότε όλα αυτά, ναι, είναι, ναι, προς μελέτη. Τι γίνεται λοιπόν αν έρθει η μπουλντόζα και φάει όλο το νησί και η ελαφρομυαλόπετρα δεν υπάρχει πλέον? Καλά, η εταιρεία υπολόγιζε ότι σε, λέγανε, δεκαετία 90, σε 70 χρόνια θα έχει γίνει αεροδρόμιο το κομμάτι αυτού του νησιού. Θα είναι ίσωμα κάτω, θα έχει φτάσει στη θάλασσα. Η Ελαφρόπετρα έχει βάθος μεγάλο. Και έτσι θα αποκτήσει νήσερος αεροδρόμιο που δεν έχει. Και θα, ναι, θα το ισοπεδώνανε. Είχαν πει ότι θα το ισοπεδώνανε. Ακριβώς. Και θα αποκτήσει. Το κτίριο το νεολιθικό όμως που βρέθηκε του σταμάτησε. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, λόγω των περιορισμού της απόφασης του Υπουργείου, δεν μπορούσαν να το φάνε. Ναι, αλλά τώρα επανέρχεται και επανέρχεται, ναι, το θέμα και πρόσφατα. Τώρα με τη μεταφορά του κτηρίου. Έλαβα και μια επιστολή σου, ναι, μια καταγγελία σου καινούρια τώρα το 2023, τον Μάιο, τον Απρίλιο. Μια καταγγελία που ξαναζουλάς το θέμα, το ξανατσιμπάς το θέμα. Δεν το αφήνεις έτσι εκεί πέρα ήσυχο. Τι φοβάσαι, τι γίνεται? Τι φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Βλέπω ότι επειδή ο Σύλλογος Αρχαιολόγων είναι δυναμικός και εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια παρίσταται στις συνεδριάσεις, δημοσιεύει, κάνει, βάζει στο ίντερνετ πράγματα και εντάξει, είμαι αυτός ο οποίος κάθισε και δούλεψε εκεί πέρα και δεν θα ήθελα να καταστραφεί αυτό το πράγμα. Έχει την αξία του. Έχει αξία. Δούλεψε, είναι το μοναδικό κτίριο στο Νότιο Αιγαίο, νεολιθικό κτίριο. Το μόνο που σώζεται. Γιατί στη Ρόδο έχουμε βρει νεολιθικά, αλλά δεν έχουμε βρει κτίσματα, έχουμε βρει σπήλαια πολλά. Σπήλαια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι το μοναδικό νεολιθικό κτίσμα στο Νότιο Αιγαίο. Ναι, έτσι το χαρακτηρίζουν και σε δημοσιεύματα τώρα. Και δικά σου έχω δει, που έχεις κάνει δημοσιεύματα γι' αυτό, νομίζω στα αγγλικά όμως, έτσι. Στα αγγλικά... Για το γυαλί. Ναι. Γενικά οι περισσότερες δημοσιεύσεις είναι στα αγγλικά, έτσι. Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύουμε στα αγγλικά αρκετές φορές, ναι, αλλά πάντα βγάζουμε και στα ελληνικά. Πάντα. Του γυαλιού το βιβλίο, το οποίο το έχω εδώ, το δούμε το βιβλίο, είναι στα ελληνικά. Ναι, το οποίο δεν το βρήκα πουθενά στην Ίσυρο εγώ. Δεν υπάρχουν βιβλία. Έχουν εξαντληθεί. Άρα δεν βγήκε τίποτα. Αυτό το χρηματοδότησε η εταιρεία, για να πούμε την αλήθεια. Η εταιρεία η Λάβα πλήρωσε γι' αυτό και το βγάλαμε. Και φυσικά το πήρε ένα μεγάλο μέρος η εταιρεία και το χάρισε στα... Στου υπαλλήλου εκεί μέσα. Μα αυτό το βιβλίο είναι για να το χαρεί, να το έχουν οι υπαλλήλοι. Mm. Οι υπάλληλοι δεν παίρνουν, ναι, απόφαση για τη βιβλία. Αυτό το βιβλίο είναι να πάει σε επιστήμονες, να πάει σε βιβλιοθήκες, να πάει σε σχολεία, να μοιραστεί σε όλους τους κατοίκους στην Ισύρου, να καταλάβουν τι σημασία έχει αυτό. Δεν είναι να βγάλουν, ναι, 200 αυτό, βιβλία. Αυτό θα έπρεπε, πόσο... ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ισύρου, που έχει λέει, εγώ δεν το έχω δει, γιατί είναι τελευταία έγινε. Δεν ξέρω αν υπάρχει βιβλίο εκεί. Θα έπρεπε να έχει κάποια αντίτυπα. Κάποιος ενδιαφέρεται. Εγώ δεν έχω δει.
Γιατί έχω πάει και αν βλέπω κάτι, το πρώτο πράγμα που παίρνω από ένα μουσείο είναι τα βιβλία με το που υπάρχουν εκεί. Πάμε παρακάτω. Πάντως αυτά τα χιτήρια που λέμε του χαλκού είναι τόσο σπάνια ευρήματα που τα είχε κάποτε στο Ίδρυμα Γουλάνδρη, στο μουσείο, τα είχαν για κάποιους μήνες. Τα έκθεταν σε κάποιους... Τα ίδια του γυαλιού. Τα ίδια αυτά. Κάποια στιγμή από εκεί φύγανε και πήγαν η Ιαπωνία. Το Ίδρυμα Γουλανδρή είναι ιδιωτικό ίδρυμα, να πω έτσι. Ιδιωτικό. Ναι. Ναι. Τα πήρανε και τα γυρίσαν σε όλο τον κόσμο. Τα πήγανε όταν ήταν. Τα πήγανε Αμερική, τα πήγανε Αυστραλία. Ποιος τα πήγε? Το Υπουργείο, φυσικά. Το Υπουργείο? Ναι. Ή το Ίδρυμα Γουλανδρή. Τις ανταλλαγές που κάνει. Ή το Ίδρυμα Γουλανδρή. Το Υπουργείο το βλέπω αρκετά δυσκύλιο. Δεν αποκλείεται, δεν το ξέρω. Πάντως, συνήθως πιο εύκολο αυτό να τα κάνει. Σημαίνει ότι είχαν μεγάλη σπουδαιότητα. Ναι. Όλα τα ευρήματα του κτηρίου αυτού πήγανε σε διεθνείς εκθέσεις και μείναν έξω χρόνια. Επέστρεψαν κάποια στιγμή. Εντάξει. Κάποια στιγμή επέστρεψαν. Τώρα που θα πηγαίνουν για 50 χρόνια έξω τα εκθέματα και δεν θα τα βλέπουμε και ποτέ, τρεις γενιές Ελλήνων δεν θα τα βλέπει. Με το νέο νόμο, ναι, και με τα νέα μουσεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Για φαντάσου να πάρουν αυτά που εσύ έσκαβες και χωνώσουν μέσα στους λάκκους για να τα βρεις, να τα πάρει ξέρω εγώ ο Γάλλος και να τα έχει 50 χρόνια και αν αποφασίσει πριν τα 50 χρόνια. Δεν νομίζω να τα 50 χρόνια τώρα. 25 είναι 25 λέει ο νόμος. Και για 100 είναι 100 κάποτε και με πιέσει έκανε 25 είναι 25. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Ωραία, το καταλαβαίνω. Οι ντόπιοι αρχαιολόγοι εκεί πέρα δεν φωνάζουν. Τη Ρόδου, ας πούμε, οι αρχαιολόγοι, ρε παιδί μου. Για το νησί. Οι αρχαιολόγοι καταρχάς δεν έχουν μείνει από τους παλιούς αρχαιολόγους που είχα εγώ τότε όταν ήμουν στο νησί. Σιγά σιγά φύγανε και πήραν σύνταξη. Και τώρα τι και τώρα είναι προσταμένη μια Βυζαντινή και υπάρχουν κάποιοι νέοι αρχαιολόγοι που δεν τους ξέρω. Πάλι Βυζαντινής αρχαιολογίας βρίσκουμε. Προσταμένη Βυζαντινή και οι άλλοι αρχαιολόγοι. Νομίζω είναι μια που κάνει προϊστορικά. Είναι μόδα να πηγαίνουν να προείστανται Βυζαντινής αρχαιολογίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Όπου κοιτάξω και που ακούσαμε. Είχανε αυτοί πιο πολλά χρόνια υπηρεσίας, ήταν αρχαιότεροι στην ιεραρχία δηλαδή και τους βάλανε. Αλλά πώς συμβαίνει οι περισσότερες εφορίες στην Ελλάδα να έχουν Βυζαντινούς? Αυτό λέω. Είναι περίεργο. Κάποια μόδα θα είναι. Δεν μπορεί. Ακολουθούν Πιέρ Καρντέν και τέτοιοι. Πώς βγάζουν μόδες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τώρα είναι η μόδα των Βυζαντινών. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εγώ κρατώ το ότι είναι ένα μοναδικό οίκημα, κρατώ το ότι είναι ένα οίκημα χωρίς κονίαμα που κάποιοι θέλουν να πάρουν τις πέτες και να τις ξαναστήσουν κάπου αλλού, πώς το λένε, φαντομάς που τα έκανε έτσι αυτό και πιστεύουν ότι δεν θα πέσει και αυτό. Κρατώ ότι αυτά που μάθα εγώ στην επιστήμη ότι δεν διαταράσουμε ένα πεδίο, ότι τα βρήματα πρέπει να μένουν στον τόπο τους γιατί συνάδουν με το περιβάλλοντα χώρο και είναι εκεί. Ούτε καν πρέπει να μεταφέρουν. Και σημειωτέων δεν είναι μόνο το κτίριο. Αυτό. Είναι και άλλα κτίρια γύρω-γύρω. Είναι οικισμός. Δεν πήγε ένας νεολιθικός κτηνοτρόφος να φτιάξει πάνω στο βουνό, στο δάσος. Μια καλύβα. Είναι και άλλα κτίρια. Και έχουν βρήματα καλά, ας πούμε. Σημαίνει, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μεταλλουργία αυτή την εποχή. Είναι λίγο. Για μένα το λες. Yeah. Εγώ τα λέω και τα αράζομαι μόνο που τα σκέφτομαι. Βέβαια δεν υπάρχει και κάποια αξιοποίηση. Όταν πας στην Ίσυρο δεν υπάρχει ένα εκδρομικό καϊκάκι να σε πάει απέναντι να σου δείξει το νεολιθικό κτίριο, το μοναδικό στο νότιο Αιγαίο. Έτσι. Ίσως υπάρχει πρόβλημα με την εταιρεία. Δεν μπορεί να πηγαίνουν πρόβλημα πάρα πολλοί κόσμος πάνω στο γυαλί. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Ποιος θα με απογορεύσει εμένα να πάω να δω τα έργα των προγόνων μου? Αυτό ίσως δεν είναι γενοκτονία. Είναι μέσα στους νόμους γενοκτονίας. Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να παραλαμβάνει τον κόσμο και μέσα από ασφαλή μονοπάτια να τους πηγαίνει στον αρχαιολογικό χώρο. Καταρχάς θα έπρεπε οι νησίροι εκεί κάτι για να ξέρουν αυτό το κτίριο. Να έχουν πάει να το δουν. Ένα το κρατούμενο. Ας πάνε τα σχολεία πρώτα, τα σχολιά της νησίρου, πρώτα τα παιδάκια να μάθουν και να καταλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ένα καϊκάκι τουριστική ατραξιόν, βολτούλα. Πώς το λένε, περατζάδα, ας πούμε, απέναντι, να τους πάει να τους δείξει το μοναδικό όρθιο νεολιθικό κτίριο στο νότιο Αιγαίο. Αν αυτό δεν αξιοποιηθεί και δεν γίνει έτσι, τότε τι να συζητάμε και να λέμε γιατί η ιδιωτική εταιρεία θέλει να τον γκρεμίσει. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει και δεν θα υπάρχει, να υπάρχει λόγος και αυτό το καϊκάκι. Αδαμάντιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την συνέντευξη και για αυτή την καταγγελία.
και για αυτό το βάρος. Και εγώ ευχαριστώ γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα. Μα είναι δυνατόν πρώτον να μην δώσουμε την ευκαιρία και είναι δυνατόν να μην συζητάμε αυτά τα πράγματα και να μας ενδιαφέρει πιο πολύ σήμερα η τηλεόραση τι δείχνει και τι σκουπίδια. Αυτό θα αν δεν ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις, μοναδικό νεολιθικό κτίριο στο νότιο Αιγαίο πάει να γκρεμιστεί και να ξεκουβαληθεί να πάει αλλού και πρέπει να εξοργιζόμαστε όλοι και να κατεβαίνουμε στους δρόμους για αυτά τα πράγματα. Κατεβαίνουμε στους δρόμους για λαντάλα. Δεν είπα όμως και το άλλο. Ναι, το παρέλειψα να το πω. Ότι εγώ πήγα το Σεπτέμβρη, αφού έμαθα το σάλο που γίνεται σχετικά με τη μεταφορά, πήγα στη Ρόδο με σκοπό να πάω με το καραβάκι. Υπάρχει ένα δαχύπλο που πηγαίνει στην Ίσυρο. Πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία. Μου είπαν ότι αυτός που ήταν παλιά προϊστάμενος στο γυαλί είναι λέει στα κεντρικά στην Αθήνα. Πήρα στα κεντρικά, τον βρήκα. Στην αρχή μου είπε, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα να πας. Θέλω να δω το κτίριο. Του λέω, που πρόκειται να το μεταφέρετε. Θέλω να ρίξω μια ματιά, γιατί έχετε κάνει και διεργασίες γύρω-γύρω και πιθανόν να έχετε βγάλει καινούργια ευρήματα. Και μου λέει, να πας. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάρε με τηλέφωνο, μου λέει, την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα κάπου λέει, εκτός έχω κάποιες άλλες δουλειές, θα σου πω. Παίρνω και μετά δεν το σήκωνα το τηλέφωνο. Ήμουν στη Ρόδο και περίμενα το μεταξύ. Δεν σήκωνα το τηλέφωνο και αφού κατάφερα και βρήκα τον τοπικό προϊστάμενο, ο οποίος είναι ένας καινούριος, δεν με ξέρει εμένα, αυτός είναι καινούριος, μου είπε έχω εντολή να μην πάει κανείς στο γυαλί. Τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος? Έχω εντολή από τα κεντρικά να μην... του λέω, εγώ είμαι αρχαιολόγος που το έχω σκάψει, έχω μείνει στο γυαλί εδώ και 2 δεκαετίες, πηγαίνω συνέχεια για έρευνες και... Εμείς το έχουμε σκάψει το κτίριο, θέλω να το δω. Α, όχι, λέει, έχω εντολή, δεν μπορείτε να πάτε, μου λέει. Αυτός ο κύριος ήξερε ότι εκείνη την ώρα παρανομή. Έτσι μου είπε και τελικά ήρθα άπρακτος. Από ότι δεν κατάφερα. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι φοβόντουσαν την παρουσία μου πάνω στο γυαλί. Είμαστε σίγουροι ότι είναι όρθιο το κτίσμα? Κάτι φωτογραφίες που έχω που μου ήρθαν έτσι... Κυκλοφορούν βέβαια. Ναι. Δείχνουν το κτίριο σκαμμένο γύρω-γύρω. Έχει μια τάφρο. Αυτό γύρω. Ήθελα να σου πω γιατί οι τελευταίες φωτογραφίες που έχω δει δεν είναι αυτό που περιγράφεις. Γύρω-γύρω έχει σκάψιμο. Το έχουν σκάψει αρκετά βαθιά, δεν ξέρω κάτι πόσο. Κάτι που σημαίνει με έναν αέρα, με μια βροχή. Αυτό... Ναι, και αυτό το πέτρωμα, τι είναι, ελαφρό πέτρα είναι. Αυτό μπορεί να καταρρεύσει όλο και να σοριαστεί. Να σοριαστεί κάτω όλη η τύχη του κτιρίου. Και μετά θα λένε, ποιο είναι ο λυθικό μας έλεγες εσύ, πούντο. Πάντως λένε ότι θα το προχωρήσουν γρήγορα. Γι' αυτό επίκειται ένα αρχαιολογικό συμβούλιο τώρα να γίνει, ένα ΚΑΣ, σύντομα. Και αυτό θα είναι το τελευταίο μάλλον, θα πάρουν την τελική απόφαση. Έχουν πάρει τις αρχικές αποφάσεις. Υπάρχει απόφαση του ΚΑΣ. Αυτό που θα πάρουν προφανώς θα είναι η ανέρεση της απόφασης που έχουν πάρει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να ξανασυνεδριάζουμε και να ροκανίζουμε τα ροκανίδια. Ξέρω, θα γίνει ένα συμβούλιο το οποίο θα πάρει... Έχουν γίνει αρκετά συμβούλια. Γιατί δεν ξέραν που θα το πάνε. Σε ποιο μέρος? Ήταν να το πάνε σε ένα μέρος που έχει ένα μικρό ελληνιστικό κάστρο. Το οποίο το σκάψαμε εμείς τότε αυτό. Ελληνιστικά είναι, χαμηλά κάτω. Κοντά στη θάλασσα. Και ήταν κοντά να το πάνε εκεί. Ήταν ακόμα πιο ευάλωτο αυτό δίπλα στην Ναι, ήταν να το πάνε, αλλά επειδή υπήρχε μια αντίρρηση από την εφορία ότι υπάρχει ήδη ένα κάστρο, ένα ελληνιστικό χείρομα, ας πούμε, τελικά αλλάξανε και είπαν θα το πάνε κοντά σε μια εκκλησούλα. Υπάρχει μια εκκλησία εκεί και μια μικρή σπηλιά. Από το κακό στο χειρότερο το λένε δηλαδή. Ναι, και είπαν θα το βάλουν κοντά στην εκκλησία γιατί λέει είναι ίσωμα εκεί. Είναι ίσο το μέρος έτσι. Εγώ θέλω να δω ποιο θα το ξαναστήσει. Αυτό δηλαδή και να το κινηματογραφούμε, θα πάμε εμείς εδώ το συνεργείο να κινηματογραφούμε τον τύπο εκείνος ο οποίος θα ξανααρμολογεί. Δεν θα σε αφήσουν να πάτε. Δεν θα σε αφήσουν. Στο κτίσμα του παππού μου. Αυτό το έχει κάνει προγονός μου. Μπορείς να μου αποδείξεις ότι το κάνει προγονός μου? Αυτό είναι στοιχείο γενοκτονίας αν δεν με αφήσεις να έχω πρόσβαση στην ιστορία μου. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν εγκρυπτό έτσι, ας πούμε, να μην πάρει κανείς τίποτα. Προφανώς. Ούτε η εφορία δεν θα πάρει χαμπάρι. Προφανώς. Και όλα αυτά για να μαζέψουμε ελαφρομυαλόπετρα. Ελαφρομυαλόπετρα. Από τότε που το έμαθα έτσι την αποκαλώ και ας με συγχωρέσει το συμπαθές πέτρωμα της μονώσεως.
Τι την κάνατε την Αλαφρόπετρα, αυτή για μόνωση προφανώς, έτσι, οι αρχαίοι. Αυτή κάνει πολλές δουλειές. Πηγαίνει στην Αμερική με κάτι τεράστια τάνκερ ολόκληρα έρχονται. Τα θυμάμαι αυτά όταν έσκαβα. Εγώ έρχονταν καθημερινώς. Mm. Γεμίζανε, φεύγανε. Πάνε Αμερική. Ένα κομμάτι γίνεται μονωτικό υλικό. Mm-hmm. Ένα άλλο μέρος, ανάλογα το πάχος και την ποιότητα. Το άλλο λέει χρησιμεύει στο ακροτήριο Kennedy, πώς λέγεται, εκεί που κάνουν τους πυράβλους. Το κανάβερα. Ναι, χρειάζονται για τους πυράβλους κάποια υλικά και είναι πολύ χρήσιμο. Δεν είναι το μόνο υλικό που χρειάζονται από το Αιγαίο μας για τους πυράβλους. Λοιπόν, είναι και, ναι, άλλα, υγεία, είναι και άλλα. Λοιπόν, ένα άλλο είναι ότι το βάζουν μικρά κομματάκια, τα βάζουν και στο πετροπλένουν τα τζιν. Ναι. Τα τζιν που αλλάζουν χρώμα, ναι, που γίνονται έτσι λευκά. Και ένα άλλο πολύ πιο σπουδαίο είναι ότι τα μεγάλα κομμάτια τα επιλέγουν και τα βάζουν σε ψυσταριές. Αντί να ψήνουν οι Αμερικάνοι με κάρβουνο που είναι ανθυγιεινό, βάζουν γκάζι και βάζουν ελαφρόπετρα πάνω. Πυρώνει ελαφρόπετρα και ψήνει. Και είναι υγιεινό. Υγιεινός τρόπος. Το έχω δει αυτό. Στο εξωτερικό υπάρχει, το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πουλάνε, παίρνουν τον τόνο την ελαφρόπετρα, όχι το κυβικό την ελαφρόπετρα, 6 δολάρια. Αυτά μου τα λέγανε το προσωπικό μέσα. 6 δολάρια. Τότε 6 δολάρια. Ναι. Στην Αμερική, άμα πας να πάρεις ένα σακούλι ελαφρόπετρα από το σούπερ μάρκετ να ψήσεις στην ψυστιέρα σου, έκανε τα ίδια λεφτά, 6-7 δολάρια. Φαντάσου τι κέρδος έχουν οι εταιρείες που το παίρνουν, το αγοράζουν. Αγοράζει ένα κυβικό, ας πούμε. Και μετά το επεξεργάζονται με διάφορους τρόπους εκείνα. Επίσης το βάζουν που πλένουμε τα δόντια μας. Στην οδόπαστα. Στην οδόπαστα μέσα έχει ελαφρόπετρα για να λευκαίνει τα δόντια. Mm-hmm. Το τρίβει. Καταστρέφει το δόντι όμως. Το ναι. Καταστρέφει. Είναι σκληρό αυτό το υλικό. Όπως και άλλα υλικά που βάζουμε στον οδόπαστα και καταστρέφουν τα δόντια. Αλλά ναι. Πάμε. Δηλαδή έχει την ατυχία αυτό το μικρονήσι, το μισό του μέρος να είναι αυτό το πέτρωμα. Που σε λίγο δεν θα το βλέπουμε στο χάρτη. Έχει την ατυχία να ήταν αυτό το πέτρωμα. Να, ναι. Έχει την ατυχία. Και εμείς και το σπουδαίο πιο άλλο και εμείς είναι το γυαλί. Τη σπουδαία τύχη να φοράμε πετροπλημμένα παντελόνια. Τι σπουδαία τύχη, ρε παιδί μου. Πολύ σημαντικό. Μου λέγανε οι παλιοί ότι αυτό το νησί, ενώ είναι δάσος όλο, αλλά τα κομμάτια που δεν είχε δάσος τα σπέρνανε, δεν τα ποτίζανε καθόλου, γιατί ελαφρόπετρα κρατάει μια υγρασία μας. Mm-hmm. Και παρέγανε ντομάτες κυπευτικά νοστιμότατα. Τα οποία σήμερα δεν το κάνουν, τα σταματήσανε. Παλιά βάζανε μποστάνια στο γυαλί. Ο κόσμος, είμαι σίγουρος, ακούγοντας αυτήν την εκπομπή, θα πάει να ψάξει, να βρει για ποια... Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια κουκίδα στο χάρτη. Δεν θα τη βρείτε. Μην πηγαίνετε στη Ρόδο, από τη Ρόδο πηγαίνετε κοντά στην Ίσυρο και στην Ίσυρο από εκεί ψάξτε γύρω-γύρω. Μιλάμε, τόση ώρα μιλάμε μια κουκίδα στο χάρτη. Φανταστείτε πόσο πλούσια, πόσο όμορφο, πόσο γεμάτη η ιστορία είναι. Και ένα άλλο μας. Που δεν είπαμε, τώρα πολλά είπαμε βέβαια, αλλά θα το πω και αυτό. Στην Ικαρία που σκάψαμε, μία μεσολυθική θέση του 9.000 π.Χ., το μισό υλικό ήταν οψιανός, τα εργαλεία τους. Οψιανός από τη Μήλο και οψιανός γυαλιού. Μισό-μισό. Ναι. Λοιπόν, ο οψιανός του γυαλιού, 50% των εργαλείων ήταν οψιανός από το γυαλί. Και πώς πηγαίναν από το γυαλί. Είχαν ανακαλύψει την πηγή εκείνη την εποχή και υπάρχει μια λυσίδα νησιών. Υπάρχει, είναι οικός, έτσι. Πάνω από το γυαλί είναι οικός. Μετά είναι το νησάκι, είναι η Ψέριμος. Η Ψέριμος, είναι η Κάλυμνος, Τέλεντος, Λειψή. Λειψή, Αρκή. Αρκή. Ναι. Πάτμος. Ναι. Φούρνη, έτσι. Και φτάνεις στην Ικαρία. Υπάρχει μια λυσίδα, ναι, αυτά έχω ασχοληθεί με κάποιους χάρτες. Αρχαίοι ήταν ένα δρομολόγιο. Αρχαίοι εμπορικοί δρόμοι, ναι, αρχαία ναι. Δρομολόγια. Προφανώς θα έχουμε και ναυάγια με όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα, όπως σε όλες τις περιοχές. Ναι. Άρα... Λοιπόν, έχει μεγάλη σπουδαιότητα αυτό το νησάκι, το νησάκι, ναι. Το νησί. Δεν λέμε για το κτίριο. Τώρα και γιατί για θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιούν δύο ψιανούς, ένας α ποιότητας και ένας β ποιότητας. Ίσως αυτό συνέβαινε σε περιπτώσεις που ήταν μακριά η Μήλος και δεν μπορούσαν να πάνε μάλλον. Η Μήλος είναι πολύ απομακρυσμένη από το Νικαρία. Ενώ ακολουθώντας την ακτή της Μικράς Ασίας
είναι πολύ ευκολότερο και την αλυσίδα των νησιών. Πας από το ένα νησάκι στο άλλο και φτάνεις επάνω. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, όλο και θυμάσαι πράγματα. Όχι, όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ. Είπαμε πολλά, φτάνει. Ωραία. Εδώ το γυαλί δεν ράγισε, τώρα κολλάτε το γυαλί της Νησίρου και θα είμαστε εδώ να παρακολουθάμε το θέμα και δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα δείτε.